Η Ρωσία έχει μεταφέρει μια νέα ομάδα μαχητών τη στη βάση Χμέιμιμ στη Συρία. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωση, τα οποία επικαλούνται πηγή του ΙΠΑΜ τη χώρα του, η μεταφορά πραγματοποιήθηκε στι 19 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφέ τι είναι αυτοί οι μαχητέ που μεταφέρθηκαν στη ρωσική βάση. Στρατιωτικοί αναλυτέ σχολίασαν τι ενέργειε τη Ρωσία ότι αυτέ αποτελούν ένα σαφέ μήνυμα προ το Ισραήλ και την Τουρκία. Πριν από λίγες ημέρες, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει την Ισραηλινή επιθετικότητα. Οι Ρώσοι δεν ανέφεραν την Τουρκία ως την άλλη χώρα κατά τη οποία θα αντιταχθεί η Ρωσία. Ωστόσο, από τις αρχές του έτους, ο τουρκικός στρατός πραγματοποιεί ανεπιθύμητους στρατιωτικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές όπου τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αυξημένη παρουσία. Ο Αλεξάνδρ Λαβρέντιεφ, ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Συρία, δήλωσε ότι το ποτήρι τη ρωσική υπομονή θα ξεχυλήσει ανά πάσα στιγμή. Είπε ότι η Ρωσία και η Συρία θα ανταποδώσουν εάν συνεχιστούν οι επιθέσει στην κεντρική Συρία με τη δικαιολογία τη εκεί ιρανική παρουσίας. Ο Λαβρέντιεφ σημείωσε επίση ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις θα πρέπει να σταματήσουν. Η δήλωση του Ρώσου διπλωμάτη δείχνει ότι η Ρωσία σκοπεύει να αναλάβει την αντιεροπορική άμυνα του εναέριου χώρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας τους επόμενους μήνες. Οι ενέργειες της Μόσχας δείχνουν ότι οι Ρώσοι δεν έχουν καμία πρόθεση να αποφασίσουν άλλες χώρες για τη μοίρα της Συρίας χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Σας υπενθυμίζουμε ότι από την αρχή του εμφυλίου πολέμου η Τεχεράνη προσπαθεί να δημιουργήσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Η Τεχεράνη υποστηρίζει τη στρατιωτική δράση της Χεσμπολάχ. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι αυτές οι ενέργειες του Ιράν και της Χεσμολάχ με την υποστήριξη της κυβέρνησης του Μπασάρα Λάσαντ είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο το Ισραήλ πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικές επιθέσεις την τελευταία δεκαετία. Η κατάσταση είναι σχεδόν παρόμοια αναφορικά με την Ισραηλινή αιτίαση των αεροπορικών επιδρομών στις περιοχές των συνόρων Συρίας-Ιράκ. Σύμφωνα με Ισραηλινές πληροφορίες, η Τεχεράνη χρησιμοποιεί αυτές τις περιοχές για μεταφορά όπλων μέσω Ιράκ προς τη Συρία. Παράξενο ή όχι, αλλά τα συριακά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν επίσης αυτά τα νέα πολύ συχνά οι Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε εδάφη της Συρίας πραγματοποιούνται μετά από στρατιωτικής υφής πληροφορίες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αποκαλύπτουν στους Ισραηλινούς κυρίως αποθήκες και τμήματα αγωγών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση όπλων. Τον Φεβρουάριο του 2020 η Τουρκία έχασε τουλάχιστον 62 στρατιώτες της που σκοτώθηκαν στη Συρία. Περίπου 100 στρατιώτες της τραυματίστηκαν, ενώ καταστράφηκαν δεκάδες τουρκικά θωρακισμένα οχήματα και περισσότερα από 10 ντρόνους καταρρίφθηκαν. Η Ουάσιγκτον κατηγόρησε επανειλημμένα τη Μόσχα για συμμετοχή σε θανάτους τουρκων στρατιωτών, ενώ από την πλευρά της η Ρωσία απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς. Στις αρχές Μαρτίου, οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Τουρκίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ρετζέπτα Γι Περντογάν, συμφώνησαν και τέθηκε σε ισχύ μία κεχηρία στην περιοχή του Ιντλίμπ. Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρα Λάσα αργότερα είπε ότι αν οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο τουρκικός στρατός δεν εγκαταλείψουν τη χώρα, η Δαμασκός θα χρησιμοποιήσει την ισχύ της. Ο λόγο για τι ρωσοτουρκικέ διαπραγματεύσει ήταν η απότομη επιδείνωση τη κατάσταση στο Ιντλίμπ, όπου τον Ιανουάριο ξεκίνησε μια μεγάλη κλίμακα επίθεση από τον Συριακό στρατό κατά των θέσεων τη ένοπλη αντιπολίτευση και των φιλότουρκων μαχητών. Οι κυβερνητικέ δυνάμει κατέλαβαν σχεδόν το ίμιση τη ζώνη αποκλιμάκωση του Ιντλίπ και άφησαν πίσω του αρκετά τουρκικά παρατηρητήρια εγκλωβισμένα. Μετά από αυτό, η Άγκυρα αύξησε απότομα τη στρατιωτική τη παρουσία στην περιοχή και ξεκίνησε την επιχείρηση Spring Shield για να αποθήσει τα Συριακά στρατεύματα. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η Ρωσία προτίθεται να αναλάβει τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Συρίας, επιβάλλοντας μία non-fly zone. Στην κίνηση αυτή θέλει να καταφύγει η Ρωσία προκειμένου να μην δίνεται Ισραήλ και Τουρκία να πλήττουν με μαχητικά αεροσκάφη ή drone στόχους εντός του Συριακού εδάφους. Στην εξίσωση του προβλήματος που ακούει στη φράση «Τι μέλη γενέστε στην μεταπολεμική Συρία» τα πράγματα είναι συγκεχημένα αφού οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν μια δυναμική επανεμφάνιση στην περιοχή με την δημιουργία νέας βάσης τους εντός Συρίας και συγκεκριμένα στο τριεθνές μεταξύ Συρίας, Ιράκ, Τουρκίας, ενώ παράλληλα ενισχύουν με οπλισμό και πυρομαχικά τους Κούρδους του YPG. Συνεπώ, μπορεί η πρόθεση τη Ρωσία να είναι ο πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου τη Συρία, ωστόσο αυτό μοιάζει σχεδόν ακατόρθωτο χωρί την συνεργασία με τι Πολιτείε οι οποίε θέλουν και αυτέ να έχουν κυρίαρχο ρόλο και λόγο στη μεταπολεμική Συρία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σα καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.